δεν θα αναλάβει τελικά τη θέση της επικεφαλής οικονομολόγου της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Φιώνα Σκοτ Μόρτον. Η Αμερικανίδα οικονομολόγος ενημέρωσε για την απόφασή της αυτή τη Μαργκρέτε Βεστάγκερ, επικαλούμενη τις αντιδράσεις που προκάλεσε η πρόσληψή της. Η Επίτροπος Ανταγωνισμού αποδέχτηκε την απόφαση και της ευχήθηκε να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την τεχνογνωσία της για τη ρύθμιση του ανταγωνισμού και στις διώχθες του Ατλαντικού. Η πρόσληψη της Μόρτον πυροδότησε έντονες επικρίσεις από πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου και αξιωματούχους, αφενός επειδή η Μόρτον δεν ήταν Ευρωπαία και αφετέρου επειδή το βιογραφικό της περιλάμβανε θέσεις συμβούλου σε αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς που συχνά μπαίνουν στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού.